Χαίρετε, συγνώμη που δεν έγινε δεκτή και δήθεν φίλες. Ένα πολύ ενδιαφέρον vlog, μια ιστορία που έχω την εντύπωση πως θα αγγίξει αρκετούς από εμάς. Και ιδίω τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεταβατικές φάσεις ζωής, που μεγαλώνουν και ξεχωρίζουν, χωρίς να το θέλουν, από τους ανθρώπους με τους οποίους είχα μεγαλώσει μαζί. Διαβάζω την επιστολή, είναι από μια νεαρή φίλη, η οποία λέει «Γεια σου, θέκλα μου». Σου εύχομαι να είσαι πάντα γερή και δυνατή, να βοηθάς όλο αυτόν τον κόσμο με τις γνώσεις σου και την υπομονή σου. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Σου στέλνω γιατί νομίζω έχω χάσει την ανθρωπιά από τους γύρω μου και δεν ξέρω τελικά τι φταίει και αν μπορώ εγώ να κάνω κάτι. Έχω βγει από μια πολύ άσχημη ερωτική σχέση. Τον προηγούμενο χρόνο. Όμως το τέλος, για κάποιους λόγους, δηλαδή στο τέλος αυτές τις σχέσεις... Έφτιαξα ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram ώστε να αποσπάσω πληροφορίε και να βρω αποδείξεις από συγγενικό πρόσωπο εκείνου του προσώπου επειδή είχα κατηγορηθεί άδικα. Και ήθελα με κάποιον τρόπο να τον κρατάω στο χέρι, αλλιώ θα κατέφευγα στη δικαιοσύνη. Εδώ θα σου πω ότι θα ήταν καλύτερα να κατέφευγε στην, ε, στην δικαιοσύνη παρά να φτιάξει ψεύτικο προφίλ. Η γνώμη μου, βεβαίω. Σε αυτό το ψεύτικο προφίλ έστειλε να με ακολουθήσει κάποιο από την ίδια περιοχή από την οποία κατάγεστε προφανώς, επαρχία. Και μου έκανε κάπως ύποπτο αυτό, αλλά τον δέχθηκα, αν και ήμουν τρομερά επιφυλακτική, καθώς αυτός δουλεύει σε ένα χώρο που έστω και για λίγο καιρό βρέθηκε το συγγενικό πρόσωπο αυτού που είχα παλιά την ερωτική κατάσταση. Υποψιαζόμουν μήπως αυτά συνδέονται κάπως. Τελικά όμως δεν συνδέονται. Δηλαδή εσύ έφτιαξε αυτό το ψεύτικο προφίλ για να αποσπάσεις πληροφορίες για τον πρώην σου και χωρί να το επιδιώξει, σου, κάνει έτοιμα φιλία και σου μιλάει κάποιο άλλο, τον οποίο γνώριζε ποιο είναι. Ήσουν επιφυλακτική στην αρχή ότι μπορεί να ήταν βαλτό, τελικά όμω δεν ήταν. Ξεκίνησε από μια επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό που με ακολούθησε και άρχισα να γελάω μετά από πολύ καιρό και να βρίσκω τον εαυτό μου που τον είχα χάσει. Και κάπως έτσι άρχισα να ξεπερνάω τον πρώην που ήταν μια άρρωστη κατάσταση. Ένιωθα τύψει μέσα μου γιατί ήμουν από ψεύτικο προφίλ, όμω δεν μπορούσα να του το πω, ειδικά στην αρχή, εφόσον το είχα φτιάξει για κάποιο λόγο και δεν περίμενα την όποια επικοινωνία μαζί του. Να προσθέσω πω με αυτόν ήταν πριν χρόνια ερωτευμένη μια κοπέλα που κάναμε παρέα, πλέον δεν κάνουμε, και έλεγε πω δεν το θέλει πρωτού αρχίσω να μιλάω εγώ μαζί του, οπότε ήμουν σε δύσκολη θέση. Αυτό κράτησε 1,5 μήνα. Όταν κατέβηκα στην επαρχία, τον βρήκα στην αρχή ω φίλη αυτή που μιλούσε στο ψεύτικο προφίλ. Ήθελα λίγο να με γνωρίσει για να μην με περάσει για τρελή. Και στην πορεία του είπα την αλήθεια και του εξήγησα πολύ γενικά το λόγο ύπαρξη του προφίλ, και φυσικά ζήτησα συγγνώμη, γιατί δεν είχα σκοπό ποτέ να τον κοροϊδέψω. Δεν δέχτηκε ποτέ τη συγγνώμη. Γιατί όπω είπε, δεν είναι Θεό να μοιράζει σε χωροχάρτια, ενώ ο ίδιο πουλάγε φούλα έρωτα την επικοινωνία που είχαμε κάτι που δεν πίστευα, αλλά μέσα μου ίσως και να ήθελα να ισχύει. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Το φαντασιακό ερωτικό σχέσιο μέσω διαδικτύου δύο ανθρώπων που δεν έχουν βρεθεί από κοντά. Ή δεν οι συνομιλούν από κοντά. Δεν μου άρεσε ποτέ σε εμφάνιση αυτός ο άνδρας, αλλά αγάπησα σε αυτόν το ότι άθελα του ξε, ξεκόλλησα από κάτι άσχημο και χαμογέλασα ξανά. Αγάπη μου, χώρισες από μια άρρωστη κατάσταση όπως λες, με την προσπάθεια σου να Στη δυσκολία ή στην προσπάθεια σου να α, εκδικηθεί τον πρώην σου ή να τον έχει στο χέρι όπως, ή να αποδείξει ότι σε κατηγορούσε ψεύτικα, έμπληξε τον εαυτό σου ακόμη χειρότερα. Η κοπέλα αυτή που ήταν παλιά, φίλη μου που τον ήθελε παλιά, τον είχε κάνει ρεζίλη στην επαρχία για πολύ, για πολύ καιρό τώρα και του τα είπα μαζί με την κολλητή μου γιατί ήθελα να τον προστατεύσω. Επειδή μέσα μου εκτίμησα το ότι ένιωσα ξανά και άρχισα πάλι να ζω. Η κολλητή μου τώρα μου έλεγε πάντα να μην πω την αλήθεια. Εγώ όμω δεν μπορώ να ζω στο ψέμα και ούτε με τύψει. Όταν λοιπόν ζήτησα συγγνώμη και δεν εκτιμήθηκε, ακολούθησε σιωπή από αυτό το άτομο και με μπλόκαρε παντού. Και έτσι η κολλητή μου άρχισε να λέει πω έπρεπε να το έχω πει νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ παλιό προηγουμένω σου λέγε μην του πει τίποτα, μετά σου λέγε πρέπει να τα πει νωρίτερα. Τα γύρισε όλα εναντίον μου η κολλητή μου, επειδή ο αδερφό τη δουλεύει με αυτόν και φοβάται μη γίνει ρεζίλη. Άρχισε να απομακρύνεται, να είναι απότομη μαζί μου και να μου μιλά με αγένεια. Και μάλλον έχει κάνει συμμαχία με την κοπέλα που τον ήθελε παλιά, ενώ πάντα την κατηγορούσε. Να σημειωθεί πω αυτή που τον ήθελε βάζε λόγια στην κολλητή μου για μένα και σε μένα για την κολλητή μου, και γι' αυτό και εγώ άνοιξα το στόμα μου σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν είχα λόγο να καλύψω κάτι άσχημο. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Απλώ βλέπω πω σε μένα δεν μου συγχωρούν τίποτα. Και κανεί, ενώ εγώ πάντα, τα πάντα σε όλου. Και επίση, τι φιλίε είναι αυτέ. Έχω στενοχωρηθεί και απογοητευτεί. Αυτό τον άνθρωπο τον ήθελα στη ζωή μου έστω σαν παρουσία ανθρώπινη. Γιατί μέσα από αυτόν βρήκα το χαμόγελό μου. Μέσα από τη φαντασίωση που είχε γι' αυτόν βρήκε το χαμόγελό σου. Όχι μέσα από αυτόν. Όσο για την κολλητή μου, τα έχω χάσει. Και εγώ και η κολλητή μου είμαστε 30 χρόνια και αυτό είναι μεγαλύτερο. Μια κοπέλα έφηβη, δηλαδή αυτή που τον ήθελε παλιά, Είπε στην κολλητή μου τη γνώμη τη μέσω μηνύματο και εκείνη τα έβαλε μαζί μου για το μήνυμα που τη πήγε. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ πια πέραν το ότι κάνει τα πάντα να τσακωθούμε η κολλητή μου και να κρατήσει απόσταση, μια και στα μάτια αυτού και τη πρώην παρέα μου αυτή πλέον δεν μου πολύ μιλάει. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου. Και τη έγραψα, τη φίλη. Αυτό όλο σου έδωσε την ευκαιρία να δει ποια πραγματικά ήταν η κολλητή σου. Είναι ενδιαφέρον το ζήτημα επειδή θίγει το φαντασιακό κομμάτι της σχέσης πίσω από οθόνη. Εσύ ερωτεύτηκε πραγματικά και αυτός φαντασιωνόταν. Τη έγραψα. Σαν πρώτη συζήτηση. Μου απάντησε. Λοιπόν, στον άνθρωπο αυτό είχα δώσει πολλέ ενδείξει πω δεν είμαι η κοπέλα στι φωτογραφίε και επειδή είχα δώσει κάποιε πληροφορίε γύρω από την πραγματική μου ταυτότητα, είχε καταλάβει ποια είμαι. Απλώ εγώ δεν ήμουν έτοιμη να το παραδεχτώ ακόμα. Όταν τον είδα από κοντά και μιλούσαμε, είχε καταλάβει πω ήταν και η φωνή ίδια. Και το ήξερε και από πριν, όμω το διαπίστωσε και από κοντά. Με ρώτησε αν η κοπέλα που μιλάει, αυτή που ήταν υποτίθεται γνωστή μου, είναι υπερχτό πρόσωπο και του είπα όχι με τα στοιχεία που του έχει δώσει και φωτογραφίε κλπ. Από το ψεύτικο προφίλ του είπα πω θέλω να τα διορθώσω όλα, αλλά δεν ξέρω πώ και μου είπε λέγοντα την αλήθεια. Και επίση, αν θε να ξεκινήσει κάτι, ξεκίνησε το σωστά. Και όταν είπα την αλήθεια, απλώ σιωπή. Καμία συζήτηση. Επέμενα εγώ πάρα πολύ για να του πω πέντε λεπτά, δύο λόγια και στο τέλο μου το κλείσε κατάμουτρα, λέγοντα: Πω δεν θέλω να δω το άλλο του πρόσωπο και με μπλόκαρε. Στα λίγα που του είπα, του εξήγησα: Πω δεν είχα σκοπό να τον κοροϊδέψω, πω ήταν ο μόνο τρόπο να βρω αποδείξει για κάποιον και ξαφνικά εμφανίστηκε αυτό και φοβήθηκα κιόλα μήπω τον έχω βάλει, αλλά και σκεφτόμουν πω τον ήθελε πριν δύο χρόνια η κοπέλα που κάναμε παρέα, και όλα αυτά δεν με άφηνα να του πω άμεσα την αλήθεια τέλος επισήμανα πως τα αποκάλυψα όλα επειδή το γνιάστηκα και τον αγάπησα και μέσα μου του χρωστάω όπως με έβγαλε από κάτι άσχημα. Είχα πάντως πληροφορίες πως κάνει παιγνίδι με άλλες και μιλάει. Πραγματικά πιστεύω πως πούλησε έρωτα. Έλεγε πράγματα του στυλ θέλω να γίνουμε ένα, θέλω να πονάσω όταν πονάω και να χαίρομαι με τη χαρά σου. Α, εσύ να πονάσω όταν πονάει να χαίρεται με τη χαρά σου. Ωραίο αυτό. Να πονά εσύ όταν πονά και αυτό θα χαίρεται με τη χαρά σου. Δεν ξέρω αν μπορώ κάπω να τον πλησιάσω πια, αλλά και πάλι για ποιο λόγο. Εγώ λόγω συνθηκών πούλησα ψεύτικη εμφάνιση, αλλά είχα ειλικρινή αισθήματα. Αυτό με αληθινή εμφάνιση πούλησε αισθήματα. Και τέλο με σχολιάζουν όλοι του τώρα πω είμαι μόνη μου και επομένω προβληματική. Και έστειλα από άλλο προφίλ μήνυμα σε αυτόν τον άντρα και του είπα πω είμαι μόνη επειδή έχω διώξει πολύ κόσμο από δίπλα μου και φυσικά άλλοι με έχουν διώξει. Γιατί δεν είμαι ψεύτικη ούτε συμφεροντολόγα, ούτε διπλωμάτισα, ούτε διπρόσωπη. Είμαι μόνη μου επειδή δεν δέχομαι να γίνω σάπια και δίθεν και να με μάζα ώστε να γίνω αρεστή σε σάπιου. Σκεπτόμενοι πολλά, συνειδητοποίησα κάτι. Όχι πω δεν το ήξερα μέσα μου, απλώ ίσω δεν ήθελα να το παραδεχθώ στον εαυτό μου. Όσον αφορά τη φίλη κολλητή μου, που είμαστε φίλε από το σχολείο, συνειδητοποίησα πω αλλάξαμε πολύ. Άργησα να τελειώσω τη σχολή μου εγώ, όμω τα κατάφερα και ακολούθησαν. Και ακολούθησα και το μάστερ μου και τώρα είμαι σε φάση διδακτορικού. Η κολλητή μου δεν τελείωσε ποτέ τη σχολή τη, την άφησε και εργάζεται κάπου ω υπάλληλο. Από τη στιγμή που αποφάσισα να τελειώσω το πτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο, έχασα πολλού εντό εισαγωγικών φίλου και ειδικά όταν τα κατάφερα. Τώρα όμω με το διδακτορικό του έχασα σχεδόν όλου. Γιατί όλοι είχαν μείνει, έλεγαν Τι θα κάνει, τι θε, βρε μια δουλειά, είσαι 30 χρονών και κάθεσαι, ενώ εγώ δεν κάθομαι. Απλώ κάνω διαφορετικά πράγματα από αυτού. Ένα φίλο μόνο έχει μείνει που είναι και αυτό στην ίδια φάση με μένα ω προ την ακαδημαϊκή καριέρα στον τομέα του. Νιώθω πω όσο εξελίσσομαι, χάνω ανθρώπου. Ο άντρα αυτό ανάμεσα στα υπόλοιπα έλεγε: Εγώ δεν είμαι σαν του άλλου και δεν ξέρω τι ανθρώπου έχει γνωρίσει, αλλά είμαι διαφορετικό. Φυσικά δεν είναι σε αυτό. Έλεγε έχω περάσει εκείνο και το άλλο και έχω πολύ αγάπη μέσα μου να δώσω και λοιπά και λοιπά. Ένα βράδυ μου είχε, είχε πει και μου έλεγε πως τον πείραξε το ποτό και πως σκεφτόταν κάποια πράγματα, πως δεν έχει κανένα στον κόσμο να τον νοιάζεται πραγματικά. Μου έκανε εντύπωση, δεν ήξερα το εννοεί, όμως σκεφτόμουν πως αν όντως ισχύει είναι άσχημα αυτό και προσπαθούσα να του δείξω πως είμαι και για αυτόν, αυτά με το ψεύτικο προφίλ φυσικά. Επίση, να πω πω με βάση άλλε δεν είμαι το στυλ του από πλευρά πω δεν είμαι νορεξική και δεν δίνουμε υπερβολικά προκλητικά όπω του αρέσει. Και αυτό τον χάλασε. Όταν όμω λε, σε αγαπάω σε έναν άνθρωπο, τι αγαπά, το σώμα του, γιατί εγώ αγαπάω την ψυχή. Ποτέ δεν απολογήθηκε για τα δικά του, απλώ με είπε και με μπλόκαρε από παντού και εξαφανίστηκε. Η φίλη τώρα. Έχει δώσει αφορμέ πολλέ στο παρελθόν και πάντα τη συγχωρώ και εγώ την πλησιάζω. Τώρα έχει αρχίσει να κάνει παρέα με την κοπέλα που ήθελε παλιά αυτό τον άντρα, αυτή η κοπέλα που τσουμπόλευε τη φίλη μου και η φίλη μου αυτήν. Και τώρα κάνουν παρέα για να σχολιάζουν εμένα. Μου φαίνεται απλώ γελίο και αστείο και πολύ λυπηρό. Η δίθεν, φίλη μου προσποιείται πω δεν τη είχα πει για το ψεύτικο προφίλ κλπ. Και, λοιπά και κατηγορεί αυτόν τον άνδρα γενικά ω χαρακτήρα. Μπροστά του όμω παριστάνει πω το, συμπαθεί. Τώρα δεν μου μιλάει ούτε αυτή. Εξαφανίστηκε και αυτή. Δεν απαντάει σε μηνύματα μου και κλείσιμο. μου. Απογοητεύτηκα πολύ, στενοχωρήθηκα πολύ με όλου, με όλα. Όμω και να γύριζε πίσω ο χρόνο, πάλι την αλήθεια θα έλεγα, γιατί τον νοιάστηκα αυτόν τον άνθρωπο πολύ, γιατί με έβγαλε κάτι από, από κάτι υπερβολικά άσχημο. Και α μου μιλάει. Α είναι καλά. Πραγματικά η δική του εμφάνιση δεν με τράβηξε. Τον ερωτεύτηκα και τον νοιάστηκα και τον αγάπησα γιατί μου έδωσε πίσω τον εαυτό μου και το χαμογελό μου. Και λυπάμαι που δεν μου έδωσε καν την ευκαιρία να με γνωρίσει μετά από τα μεγάλα λόγια που έλεγε. Τεράστια επιστολή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι από τις παλιές επιστολές, πλέον δεν παίρνω επιστολές από 8 Απριλίου δεν παίρνω πιστολές για vlogs. Την έκανα όμως αυτή την επιστολή και γιατί την είχα υποσχεθεί και όλες όσες έχω λάβει μέχρι 8 Απριλίου 2020 και είπα ότι θα τις κάνω, θα τις κάνω. Λοιπόν, με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Να προσπαθήσω να τα βάλω σε σειρά αυτά που σκέφτομαι. Πρώτον, δεν είναι καλή ιδέα να ξεπερνάμε τον έρωτα με έρωτα η φράση «Ο έρωτας με έρωτα περνάει» είναι επικίνδυνη ψυχικά και συναισθηματικά. Πολύ επικίνδυνη. Όταν προσπαθούμε να ξεπεράσουμε μια ερωτική απογοήτευση δημιουργώντας μια καινούργια ερωτική σχέση, είναι συνταγή για αποτυχία, όχι για επιτυχία. Μπορεί πρόσκαιρα, όταν φλερτάρουμε με έναν καινούριο άνθρωπο, όταν ξεκινήσουμε μια καινούργια ερωτική ιστορία, πρόσκαιρα να νιώσουμε καλύτερα γιατί θα ξεχάσουμε αυτόν ή αυτήν που μας έχει πουλήσει ή μας έχει προδώσει ή μας έχει χωρίσει. Όμως δεν έχουμε ξεπεράσει την προδοσία, δεν έχουμε ξεπεράσει το πένθος, το οποίο υποσυνείδητα μεταφέρουμε στην καινούργια κατάσταση, στο rebound relationship. Σας το λέω ξανά και ξανά και ξανά, προσοχή, όταν χωρίζει ο άνθρωπος πρέπει να μένει μόνος, να καθαρίζει το μυαλό του, να ξεπερνάει τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί από τη σχέση και από το χωρισμό, γιατί πολλές φορές Μπορεί μια σχέση να νιώθουμε πω είναι καλή και ο χωρισμό να είναι τραυματικό, ή μια σχέση να μην είναι καλή και να είναι και ο χωρισμό τραυματικό. Συνήθω είναι το δεύτερο που συμβαίνει και άρρωστη σχέση, όπω έχει περιγράψει τη σχέση με τον πρώη σου, έχει δώσει αυτό το επίθετο, αλλά και χωρισμό τραυματικό που λε ότι σε κατηγορούσε, ότι έκανε πράγματα που δεν έκανε κλπ. Λοιπόν, φίλε να. Δω. Το λάθο σου και θα σου το πω με όλη μου την αγάπη και θα σε συγχωρέσω κιόλα γι' αυτό. Και θα συνεχίσω να σου πω κι άλλα πράγματα. Το λάθος σου ήταν ότι όταν χώρισες, όταν βρέθηκε σε εκείνη τη συνθήκη να κατηγορήσει αδίκως, δεν έπρεπε να κάνεις ψεύτικο προφίλ και να προσπαθείς με τα ίδια μέσα που σε πολεμούσαν οι άλλοι να πολεμήσεις κι εσύ. Η καλύτερη κίνηση που θα μπορούσες να κάνεις μόλις χώρισες ήταν να πας σε ένα ψυχολόγο, να κάνεις ψυχοθεραπεία, να βρεις τον εαυτό σου και μαζί με τον ψυχολόγο σου να συζητούσατε αν θα έπρεπε να γίνει και κάποια καταγγελία για, τη, τυχόν ποινικέ πράξεις εναντίον σου. Αυτό. Δεύτερο, πρέπει να συνειδητοποιήσεις επιτέλους ότι παρόλο που κατάγεσαι από την επαρχία, από την περιοχή εκείνη, έχεις επιλέξει ένα άλλο δρόμο τον οποίο δικαιούσε να επιλέξεις, δικαιούσουν να επιλέξεις και πολύ καλά έκανες και τον επέλεξες. Έχεις τα συγχαρητήρια μου, έχεις την εκτίμησή μου για το γεγονός ότι ενώ δυσκολεύτηκε να πάρεις το πτυχίο σου, είχε κάποιους προσωπικούς λόγους, επανήλθες και όχι μόνο πήρες το πτυχίο σου, πήρες και το μεταπτυχιακό σου και τώρα κάνεις το διδακτορικό σου, μπράβο, μπράβο. Έχεις μπει όμω σε άλλη πίστα. Πλέον παίζεις σε άλλη πίστα. Ούσα φοιτήτρια διδακτορικού, Ούσα 30 ετών και κάνοντα το διδακτορικό σου, δεν είσαι στην ίδια πίστα με, την προϊ, με τη δίθεν κολλητή σου, με τη δίθεν φίλη σου, η οποία άφησε τις σπουδέ τη και βρήκε μια απλή δουλειά, σαν υπάλληλο κάπου, ή με, την, με τον οποιοδήποτε άλλο από την περιοχή από την οποία κατάγεσαι, ο οποίο δεν έχει παρόμοιε ακαδημαϊκέ επιδιώξει με αυτέ που έχει εσύ. Και ίσω έχει συμβιβαστεί, ίσω και αυτό να του ταιριάζει, να, να τη ταιριάζει, να μείνει σε εκείνο το χώρο όσο εξελισσόμαστε, όσο προχωρούμε στη ζωή μας και αλλάζουμε πίστα, είναι αναμενόμενο ότι θα χάσουμε κάποιους από τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε σε παρόμοιε πίστες. Όχι όλους, γιατί υπάρχουν και πραγματικά πνευματικοί άνθρωποι, οι οποίοι χαίρονται με την εξέλιξη των φίλων τους, χαίρονται πραγματικά με την εξέλιξη των φίλων τους, εκτιμούν τους ανθρώπους που αγαπάνε γιατί έχουν επιτύχει πολύ δύσκολα πράγματα στη ζωή τους, όπως την ακαδημαϊκή καριέρα, που είναι ένα από τα πλέον δύσκολα εγχειρήματα να μπει κάποιο στον ακαδημαϊκό χώρο, εξαιρετικά δύσκολα εγχειρήματα. από μένα προσωπικά έχουν την εκτίμηση μου όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτό το δύσκολο στίβο, και έχω και φίλε, τι οποίε σα έχω γνωρίσει κιόλα κάποιε, οι οποίε είναι ακαδημαϊκοί, όπω τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, όπω τη δόκτορα Βασιλική Πηγή Χριστοπούλου και άλλους φίλους οι οποίοι είναι ακαδημαϊκοί και οι οποίοι έχουν δώσει ε, γη και είδωρ. Έχουν δουλέψει σκληρά και δουλεύουν σκληρά για να είναι σε αυτόν τον πολύ απαιτητικό τομέα να παράγουν γνώση για μας τους υπόλοιπους. Είναι αναμενόμενο όταν κάποιος εξελίσσεται ακαδημαϊκά ή κοινωνικά ή επαγγελματικά, κάποιοι άνθρωποι να τον ζηλέψουν ή να τον φθονήσουν κιόλας, ή να νιώθουν άβολα στην παρουσία του και να προτιμήσουν να μην κάνουν παρέα μαζί του. Δικαίωμά του. Ο καθένα κάνει παρέα με όποιον αντέχει. Μπορεί να μην αντέχουν να κάνουν παρέα μαζί σου γιατί μπορεί η ζήλια του να μην τε αφήνει να σε πλησιάσουν και να μπορούν να είναι μαζί σου, να νιώθουν οικία ή να νιώθουν ταύτιση. Προφανώ οι δίθεν φίλοι σου η δίθεν κολλητής σου τα έχει βρει με την πρώη γνωστή σου επειδή κινούνται σε παρόμοια επίπεδα σκέψης, εργασία, τρόπου ζωή κτλ. Λοιπόν, έχει καταλάβει πως δεν είναι φίλη σου. Ούτε μία ούτε η άλλη. Όταν αναγνωρίζουμε και εντοπίζουμε ότι οι άνθρωποι από το περιβάλλον μα χειρίζονται ή, ή μα διαχειρίζονται με ένα τέτοιο τρόπο είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να το πάρουμε απόφαση ότι τελείωσε αυτή η φιλία, τελείωσε αυτή η φάση, τελείωσε αυτή η πίστα και πάμε παρακάτω και δεν προσπαθούμε να κάνουμε ανθρώπους που δεν μας εκτιμούν να μας εκτιμήσουν. Τώρα, λες ότι δεν σε συγχωρούν. Γιατί να θέλεις να σε συγχωρέσουν. Έχεις κάνει λάθος, ναι. Το λάθος σου ήταν που έκανες ψεύτικο προφίλ. Αυτό είναι το λάθος σου. Το λάθο σου επίση ήταν που άφησε τον εαυτό σου να μπει σε μια καινούργια κατάσταση πολύ νωρί μετά που τελείωσε η προηγούμενη και να νιώσει συναισθήματα για αυτόν τον νέο τύπο, το οποίο πάρα πολύ πιθανόν να είναι και ψευδεπίγραφα μέσα σου. Όχι ότι το κάνει επίτηδε, όχι ότι λε ψέματα. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να μετέφερε ή να προέβαλε την αφοσίωση ή τον έρωτα που είχε για τον πρώην σου στον επόμενο αυτόν το οποίο σου το τονίζω, είναι πολύ σημαντικό ότι δεν σ' αρέσει εμφανισιακά. Πάρα πολύ σημαντικό. Πώς μπορείς να έχεις ερωτική σχέση ή να θελήσεις να έχεις ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που εμφανισιακά δεν σου αρέσει και δεν σε ελκύει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο οι γνωριμίες μέσω διαδικτύου που γίνονται με ψεύτικα προφίλ ή με αληθινά προφίλ τα οποία έχουν πολύ καλά φτιαγμένε ε, ε, φτιαγμένες φωτογραφίες οι γνωριμίες που γίνονται που ο κόσμος μιλάει στα τσάτ. και μιλάει είτε με φωνή, είτε με τηλέφωνο, είτε γράφει, αλλά δεν βγαίνει σε βιντεοκλήση να δει ο ένας τον άλλο ποιο είναι. Αυτές οι γνωριμίες εμπεριέχουν μεγάλο κίνδυνο να ερωτευτούμε κύβδηλα. Να ερωτευτούμε τον ίδιο τον έρωτα. Δηλαδή να ερωτευτούμε την πιθανότητα δημιουργίας σχέσης με εκείνον τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που σε έχει βγάλει από τη στενοχώρια που ένιωθε από τον χωρισμό σου. Η αφοσίωση σου σε αυτή την καινούργια συνομιλία σε έχει βγάλει από αυτό. Η γνώμη μου είναι αγάπη μου να κάνει ψυχοθεραπεία και να το πάρει απόφαση ότι πλέον παίζει σε άλλη πίστα. Οπότε να μην περιμένει να σου δείξουν κατανόηση άνθρωποι που δεν θέλουν να σου δείξουν κατανόηση. Ού καν λάβει παρά του μιώχοντος. Δεν έχει κάτι να πάρει από κάποιον που δεν έχει να σου το δώσει. Δεν μπορεί να σου δείξει κατανόηση πρώην κολλητή σου ή πρώην κοπέλα που κάνετε παρέα γιατί προφανώ σε ζηλεύουν. Ζηλεύουν που εσύ συνεχίζει τι σπουδέ σου. Ζηλεύουν που εσύ δεν εργάζεσαι όπω εργάζονται αυτέ και θεωρούν ότι εσύ ξεκουράζεσαι. Επειδή δεν ξέρουν πόσο δύσκολο πράγμα είναι να συγγράφει ένα διδακτορικό. Με τίποτα. Λοιπόν, συγγνώμη που δεν σου είπα ίσω αυτά που θα ήθελε να ακούσει. Συγγνώμη που δεν σου είπα μπράβο που έκανε ψευτικό προφίλ. Δεν θα σου πω μπράβο. Καταλαβαίνω ότι το έκανε σε μια στιγμή απόγνωση, το έκανε σε μια φάση που ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το ξαναλέω όμω. Ο έρωτα δεν περνάει με έρωτα. Και όταν χωρίζουμε και δεν είμαστε καλά, κάνουμε ψυχοθεραπεία και όχι ψεύτικα προφίλ. Σου στέλνω την αγάπη μου και σου εύχομαι σύντομα να ξεπεράσει όλα αυτά που σε στενοχωρούν και τον κακοποιητικό χωρισμό και την κακοποιητική σχέση που είχε με τον πρώην σου, αλλά και όλε αυτέ τι απογοητεύσει που έχει βιώσει, προσπαθώντα να ταιριάξει σε ένα περιβάλλον που δεν ταιριάζει επειδή έχει αλλάξει πίστα. Την αγάπη μου. Και να επιδιώκεις να βάλει στη ζωή σου ανθρώπου που βρίσκεσαι σε παρόμοια φάση. Όπω το παιδί που λες ότι βρίσκεται σε παρόμοια ακαδημαϊκή φάση μαζί σου. Ε, δεν είναι κακή ιδέα αυτό. Να ε, επιλέξει υποσυνείδητα, συνειδητά, ξεκάθαρα, με, όλους, με όλου του τρόπου, να επιλέξει να επιδιώκει να συνδέεσαι φιλικά με ανθρώπου που έχετε περισσότερα κοινά παρά διαφορέ.